Γεια σας, Βασίλη, και πάλι. Και να ξεκινήσουμε από το, προσφυγικό. Υπήρχε και λίγο, Αντρέα, να σε ρωτήσω, επειδή παρακολουθείς πολύ και τα του ΣΥΡΙΖΑ, μια κριτική ότι ήταν εξαφανισμένος ο κύριος Τσίπρας αυτές τις μέρες και δεν στάθηκε στο ύψος του ρόλου. Είχε πάει στην Ελληνική Κορινθία, μάθαμε. Το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, όχι, δεν είναι κακό που είδα και εγώ χθες, που δεν έκανε καμιά δήλωση είναι κακό. Το είδα και εγώ χθες το βράδυ, ναι. Και αλλάζοντας σελίδα στο Google, είδα ότι πριν 4-5 μέρες, ναι, είχε ανακοινώσει ότι θα πήγαινε στην Ορεινή Κορινθία. Εντάξει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κακό σε κανένα, ναι, περίπτωση. Τώρα εξαφανισμένο σε σχέση με τι. Ίσα-ίσα νομίζω ότι εδώ και 3-4 μέρες και στην ομιλία του στη Βουλή αλλά και μετά ζήτησε από την κυβέρνηση να μπει ένα σχέδιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρθηκε να βάλει και πλάτη στην αντιμετώπιση του προσφυγικού μετά το Βατερλό, θα μου επιτρέψετε να πω, στα νησιά. Αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Οι εξελίξεις βέβαια έτρεξαν πάρα πολύ. Έχουμε μία έξαρση σοβαρή στο προσφυγικό. Είναι διαφορετικά τα νησιά, διαφορετικό εύρος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, έτσι. Είναι ακριβώς προσφυγικό και τα δύο. Εδώ. Συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι έτσι. Στον Εύρο αυτή τη στιγμή ούτε πολεμική απειλή έχουμε, ούτε τίποτα. Έχουμε μια σοβαρή έξαρση του προσφυγικού. Θυμηθείτε την ιδωμένη. Αυτό έχουμε. Ακόμα δεν έχει γίνει καν ιδωμένη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχουμε. Και συγγνώμη, αλλά εγώ περίμενα, είδα τον κύριο Πέτσα δύο φορές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εγώ δεν είδα τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πετάξει σήμερα, θα πετάξει από με ελικόπτερο, με ελικόπτερο, με ελικόπτερο και θα δείξει την εικόνα. Από εκεί και πέρα. Ο κύριος Μπορίθος συναντιέται, ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός συναντήθηκε ήδη με τον Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν θα δει την κυρία Μέρκελ, θα δει και τον κύριο Πούτιν μέσα σε τρεις μέρες. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ξαναγίνει. Βεβαίως. Εδώ όμως δεν μας αρκεί αυτό αυτή τη στιγμή. Ούτε να δούμε από πάνω τι γίνεται. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται και μπορούμε να μεταφέρουμε και εμείς την εικόνα. Το θέμα είναι αν θα πάρουμε σοβαρές πρωτοβουλίες να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Περί αυτού πρόκειται. Δεν απέχει από την πραγματικότητα, Βασίλη Κανέλη. Εντάξει, αν κατάλαβα καλά τώρα. Η ανάλυση είναι αυτή. Ότι θέλουμε. Εντάξει, ωραίο. Συμβολικά δείχνει κάτι το ότι θα πετάξει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από τον πολύπαθο ευρώ. Το θέμα ωστόσο είναι. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Γιατί μέχρι τώρα χαϊδεύουμε τα αυτιά του κυρίου Ερντογάν. Για να μην πούμε κιόλας ότι επικοινωνιακά το έχουμε χάσει και λίγο το παιχνίδι. Γιατί σίγουρα είναι πολύ δυνατές οι εικόνες με τα παιδάκια που περιμένουν να περάσουν τα σύνορα. Έτσι. Έστω και αν οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν το καθήκον τους, σίγουρα επικοινωνιακά πρέπει να κάνουμε κάτι και σε αυτό το κομμάτι. Όποιος γνωρίζει την Ευρωπαϊκή